Καταρχάς, για να απευθυνθώ λίγο στους συμπολίτες μας που μας βλέπουν και μας ακούν, να καταλάβουμε ότι μιλάμε για τη Φιλοξένεια, μία έκθεση που τη διοργανώνει η Χελέξπο, δηλαδή η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, και είναι η μεγαλύτερη έκθεση τουρισμού στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, όχι στην Ελλάδα, στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Άρα μιλάμε για ένα θεσμό, ήταν η 35η έκθεση, γίνεται δηλαδή για 35 χρόνια. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι ένας θεσμός όσον αφορά τα τουριστικά πράγματα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ήταν μια έκθεση στην οποία συμμετείχαν πάνω από 300 εκθέτες, συμμετείχαν πάνω από 19 νομίζω χώρες και πάρα πολλοί δήμοι, περιφέρειες, σχεδόν όλες τις περιφέρειες και άλλοι φορείς του τουρισμού. Ο Δήμος Τρίπολης συμμετείχε στη φιλοξένεια, αν δεν κάνω λάθος, για πρώτη φορά. Και το κυριότερο και σημαντικότερο είναι ότι εμείς φέτος ήμασταν ο τιμόμενος Δήμος της έκθεσης. Υπάρχει μία τιμόμενη χώρα που φέτος ήταν η Πολωνία, ήταν μία τιμόμενη περιφέρεια που φέτος ήταν η Θεσσαλία και ένας τιμόμενος Δήμος που φέτος ήταν η Τρίπολη. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι εξαιρετικά τιμητικό να είσαι τιμόμενος Δήμος, και θα πω τι σημαίνει αυτό τιμόμενος Δήμος στην πορεία, να είσαι τιμόμενος Δήμος σε ένα τέτοιο μεγάλο γεγονός όπως είναι η έκθεση αυτή που πέρασαν χιλιάδες επισκέπτες και κυρίως πολλοί παράγοντες του τουρισμού, γιατί δεν είναι έκθεση μόνο για επισκέπτες, είναι και παράγοντες του τουρισμού. Μας έβαλαν ως τιμόμενο Δήμο κατόπιν κάποιων προσπαθειών που είχαμε κάνει ως Δημοτική Αρχή και βέβαια το κριτήριο που είχαν ήταν το 2021 και το ρόλο που έπαιξε η Τρίπολη στην Επανάσταση και τις εορταστικές εκδηλώσεις για τα 200 χρόνια. Οπότε ήταν εξαιρετικά τιμητικό για μας να είμαστε τιμόμενος Δήμος. Τι σημαίνει τιμόμενος Δήμος? Τιμόμενος Δήμος σημαίνει ότι παντού υπήρχε σε όλες τις δράσεις και τις ενέργειες που έγιναν, υπήρχε το έμβλημα του Δήμου, υπήρχε ένα βίντεο που είχαμε ετοιμάσει εμείς με τις ομορφιές της περιοχής μας, υπήρχε παρουσία του Δήμου Τρίπολης, εμένα δηλαδή, στη συνέντευξη στην κεντρική που εδόθηκε, που ήταν ο Υπουργός Μακεδονίας Τράκης, ήταν εκπρόσωπος της Πολωνίας, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κλπ. Που αυτό είναι σε όλα τα δίκτυα, τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και της Βορείου Ελλάδος, αλλά και εθνικά. Επομένως, υπήρξε μια τεράστια προβολή. Από την άλλη πλευρά, υπήρξε η ομιλία η δική μου στα εγγένεια της έκθεσης στο Βελίδιο, μαζί με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον Περιφερειάρχη Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας, τον κύριο Τζιτζικώστα, τον Υπουργό Βορείου Μακεδονίας Τράκης, τον κύριο Καράογλου, τον Υπουργό Τουρισμού που έκανε και τα γένεια της εκδήλωσης, τον κύριο Θεοχάρη. Και καταλαβαίνουμε ότι την προβολή που είχε όλη αυτή η εκδήλωση σε όλη την χώρα και όχι μόνο. Εμείς λοιπόν θεωρώ, και αυτός είναι και ο λόγος της συνέντευξης τώρα, ότι θεωρούμε σημαντικό να προβάλλουμε την περιοχή μας. Η Τρίπολη και η περιοχή της Τρίπολης, δυστυχώς και όλοι το γνωρίζουμε αυτό, έχει μειωθεί πάρα πολύ η επισκεψιμότητά της τα τελευταία χρόνια και δεν είμαστε στο τουριστικό χάρτη ούτε της Ελλάδος αλλά ούτε και της Ευρώπης. Δεν νομίζω ότι θα βρεθούν πολλά τουριστικά γραφεία που θα πάει κάποιος να ζητήσει είτε Έλληνας είτε τουριστικά γραφεία του εξωτερικού να κάνει μια εκδρομή και θα του προτείνουν την Τρίπολη. Δεν την προτείνουν. Γιατί δεν την προτείνουν όμως? Γιατί δεν είναι όμορφη? Όχι, εγώ δεν πιστεύω αυτό και αυτό θέλουμε να αλλάξουμε. Δεν την προτείνουμε γιατί δεν την ξέρουμε. Δεν την έχουμε προβάλει όσο έπρεπε την Τρίπολη. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι η Τρίπολη έχει τέτοια ιστορία, τέτοιο πολιτισμό, τέτοιες φυσικές ομορφιές. Ιστορία είπαμε από τα αρχαία χρόνια, από τον Πάνα, από το αρκαδικό ιδεώδες στο Μεσαίωνα, από την Ελληνική Επανάσταση, από την μετέπειτα πορεία, πολιτισμός, αρχαία θέατρα, μουσεία εκπληκτικά, Μουσείο της Στεγιάς βραβευμένο, το δικό μας το αρχαιολογικό μουσείο, φυσικές ομορφιές, το Μέναλον με τις τεράστια δυνατότητα που έχει στον εναλλακτικό τουρισμό, που όταν λέμε εναλλακτικό τουρισμό εννοούμε όχι τον τουρισμό το μπάνιο, θάλασσα, νησί, ήλιος το καλοκαίρι. Βέβαια αυτό είναι η Ελλάδα, αλλά δεν είναι μόνο αυτό και αυτή είναι και η πρόθεση και του ίδιου του Υπουργείου. Αυτό είπε και ο Υπουργός ο κ. Θεοχάρης, ότι εμείς θέλουμε να κάνουμε τουρισμό 12 μήνες. Άρα το Μέναλον και η Τρίπολη μπορεί να διεκδικήσει μερίδιο σε τουρισμό που έχει να κάνει με θρησκευτικό τουρισμό. Γιατί έχουμε εξαιρετικά μοναστήρια, είμαστε το Άγιο Όρος της Πελοποννήσου. Έχουμε έχει να κάνει με ορειβατικό τουρισμό, με αγροδιατροφικό τουρισμό, με ιστορικό τουρισμό. Έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα τα οποία αν τα αναδείξουμε και τα προβάλλουμε θα μπορούμε να δημιουργήσουμε ροές τουριστικές όχι μόνο στις Έλληνες όπως είπαμε και το εξωτερικό στην περιοχή μας. Αυτός ήταν και ο στόχος της συμμετοχής μας στην έκθεση.
η παρουσία μας τώρα στην Έφεση. Καταρχήν ξεκινώντας από το περίπτερο. Θα πω κάτι και το λέω έτσι πραγματικά με μεγάλη χαρά. Πήραμε μπράβο. Ήταν το, και δεν το λέω εγώ, γιατί θα μου πείτε εσείς τι είπε ο υποκειμενικός. Είχαμε το καλύτερο περίπτερο στην Έφεση. Μας το είπαν εκπρόσωποι του Υπουργείου Πολιτισμού, μας το είπαν από το Υπουργείο Τουρισμού, ότι έχετε το πιο αξιοπρεπές, το καλύτερο περίπτερο. Από εκεί και πέρα έγιναν πάρα πολλές συναντήσεις και δικές μου με εκπροσώπους και θα σας πω με ποιους, αλλά και είχαμε μαζί μας και εκπροσώπους του τουριστικού οργανισμού Πελοποννήσου, όπου έκαναν αυτές τις συναντήσεις, λέγονται B2B, ένας με έναν συνάντηση, στοχευμένες με συγκεκριμένους τουριστικούς πράκτορες. Γι' αυτό θα σας μιλήσουν ο κύριος Μαρινάκος από τον τουριστικό οργανισμό. Ήταν μια εκπρόσωπος, η κυρία Κουκοπούλου, η οποία η ίδια από ό,τι μου είπε, γιατί αυτή πήγαινε στις συναντήσεις αυτές τις B2B που λένε, οι οποίες, όπως σήμερα με τα λεγόμενά της, πήγαν άριστα. Από την άλλη μεριά, εγώ είχα συνάντηση κατηδίαν πέρα από το περίπτερο που ήρθαν και ο κύριος Καλάβρου και πάρα πολλοί βουλευτές της Βορείου Ελλάδος και ο Υπουργός Τουρισμού. Στην κατηδία συνάντηση που είχαμε τον κύριο Καλάβρου, συμφωνήσαμε ότι θα πρέπει οι δεσμοί που υπάρχουν μεταξύ Τρίπολης, Αρκαδίας και Θεσσαλονίκης Μακεδονίας, οι οποίοι δεσμοί ξεκινάνε από το Μακεδονικό Αγώνα, οι Αρκάδες είναι η δεύτερη πληθυσμιακά ομάδα εθελοντών στο Μακεδονικό Αγώνα μετά τους Κρήτες. Ακολούθως είχαμε τον Παπαναστασίου που είναι Αρκάς και ο πατέρας Δημοκρατίας και ήταν δραστηριοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Ακόμα και ο Λαμπράκης, ο Αρκάς, ο ερμηνευτής Λαμπράκης, σκοτώθηκε στη Θεσσαλονίκη. Αυτούς τους δεσμούς λοιπόν συμφωνήσαμε να τους αναπτύξουμε περαιτέρω. Συμφωνήσαμε με τον κύριο Καράουλου και αυτό θα το αναλάβουμε από εδώ και πέρα και εμείς με δικές μας προσπάθειες να κάνουμε κάποιες κοινές εκδηλώσεις και στην Τρίπολη που να έρθουν από τη Βόρεια Ελλάδα, πολιτιστικοί σύλλογοι, φορείς κλπ. Το ίδιο το Υπουργείο και να κάνουμε κάποια εκδήλωση πιθανόν το Μάρτιο του 2020 και εδώ να κάνουμε και κοινές εκδηλώσεις εμείς στη Θεσσαλονίκη, ίσως να υπάρξει μια ανταλλαγή και οι δεσμοί αυτοί που είπαμε να σφυριλατηθούν και να ενδυναμωθούν έτσι ώστε να υπάρξει ρεύμα τουριστικό από τη Βόρεια Ελλάδα για την Τρίπολη. Και βέβαια από την Τρίπολη για τη Βόρεια Ελλάδα. Αλλά εμάς μας ενδιαφέρει αυτή που θα έρθουν περισσότερο. Κάναμε επαφές λοιπόν. Έδωσα αρκετές συνεντεύξεις και σε τηλεοπτικά και ραδιοφωνικούς σταθμούς και σε τηλεοπτικούς σταθμούς της Βορείου Ελλάδος και σε ξένους τηλεοπτικούς σταθμούς, στη ρωσική τηλεόραση, σε κανάλι, κάποιο κανάλι της Ρωσίας, έτσι ώστε να προβάλλουμε, όπως είπα, τις ομορφιές της περιοχής μας. Από την άλλη πλευρά, είχα συγκεκριμένες συναντήσεις με τουριστικούς παράγοντες της περιοχής Θεσσαλονίκης. Παραδείγματος χάρη θα αναφέρω ένα παράδειγμα, τον κύριο Ζορμπίδη. Ο κύριος Ζορμπίδης είναι πρόεδρος του Πλητηρίου Θεσσαλονίκης και είναι το μεγαλύτερο τουριστικό γραφείο της Βόρειου Ελλάδος. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, έχει πάνω από 200 δικά του λεωφορεία. Που καταλαβαίνετε πόσο κόσμο κινητοποιεί, σχολεία κλπ. Και μου είπε κάτι χαρακτηριστικό. Εμείς ερχόμαστε πολλές φορές στην Πελοπόννησο, αλλά πρέπει να πάμε στον Τρίπολη. Δεν ξέρω τι σημαίνει Τρίπολη. Πάμε στον Άφλιο, πάμε στο Μιστρά. Και όταν είπαμε για τα χωριά του Κολοκοτρώνη, όταν είπαμε για το Μέναλο. Μας είπε, φτιάξτε ένα πακέτο και αυτό κάνουμε τώρα σε συνδυασμό. Μίλησα χθες με τον κύριο Μαρινάκο και με τον τουριστικό οργανισμό. Να φτιαχτεί ένα πακέτο που θα το συνεργαστούν πλέον. Γιατί ο Δήμος έχει να κάνει αυτό που λέμε την επαφή. Δεν μπορεί ο Δήμος να οργανώσει τουριστικές εκδρομές. Αυτό το κάνει οι παράγοντες του τουρισμού της Τρίπολης και της Πελοποννήσου. Να φτιάξουν τα πακέτα, να συνοηθούν με παράγοντες της Θεσσαλονίκης, να δουν τις ομορφιές που έχουμε και να φέρουν κόσμο, είτε σχολεία, είτε καποιείται συνεργασία με άλλους δήμους, να φέρουν κόσμο για να έχουμε αύξηση της επισκεψιμότητας. Ακολούθως γίνανε συναντήσεις και με τον Υπουργό Τουρισμού, με τον κύριο Θεοχάρη, τον οποίο την προηγούμενη φορά που είχε έρθει εδώ, φαίνεται ότι δείχνει ένα ενδιαφέρον για την περιοχή μας και τον ενδιαφέρει η περιοχή μας. Έγινε δηλαδή μια συστηματική δουλειά, μια αρχή, η οποία πρέπει να ακολουθήσουν ενέργειες και από την πλευρά του Δήμου αλλά και των παραγόντων της περιοχής, έτσι ώστε αυτή η παρουσία μας εκεί να αξιοποιηθεί με αποτελέσματα πρακτικά. Και τέλος, κάνουμε μια συνάντηση με την διοίκηση της έκθεσης Θεσσαλονίκης, με αρκετούς δημάρχους της Πελοποννήσου ή εκπροσώπους δημάρχων, γιατί είναι τα όλοι δημάρχοι, όπου συζητήσαμε πώς μπορεί η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και Χελέξπο, η οποία την ενδιαφέρει πραγματικά, να δώσει τεχνογνωσία και βοήθεια για εκθεσιακά γεγονότα και προώθηση προϊόντων της Πελοποννήσου στη Βόρεια Ελλάδα ή ακόμη και στο εξωτερικό. Γι' αυτό θα ακολουθήσει μια συνάντηση μέχρι το τέλος του χρόνου, του 19, αφού συζητήσουμε μεταξύ μας οι Δήμοι, στην Τρίπολη κατά βάση πιθανότητα, στην Πελοπόννησο μας πεντός, θα έρθουν ο πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΘ και αφού έχουμε φτιάξει ένα business plan, όπως λένε αυτοί, πώς μπορούμε να οργανωθούμε, να μπορέσουμε να
χρησιμοποιήσουμε την έκθεση, τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, και για να καταλάβουν οι συμπολίτες μας, όταν λέμε Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μιλάμε για μια υπηρεσία όχι ιδιωτική, μια εταιρεία δεν είναι ιδιωτική εταιρεία, γιατί οι ιδιωτικές εταιρείες μπορούν να θέλουν να βοηθήσουν. Υπάρχουν πολλές. Μιλάμε για τον σύμβουλο της πολιτείας, η ΔΕΘ, η Χελέξπο, είναι ο σύμβουλος της πολιτείας για θέματα προώθησης προϊόντων και τουριστικής ανάπτυξης. Άρα μιλάμε το καθήλυνα αρμόδιο και καταλαβαίνουμε με την έκθεση Θεσσαλονίκης που κάνει τόσα χρόνια, την τεχνογνωσία που έχει λοιπόν η Χελέξπο και η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Εμείς θέλουμε λοιπόν ως Τρίπολη και ως Πελοπόννησος να εκμεταλλευτούμε την τεχνογνωσία αυτή όσον αφορά και την προώθηση των προϊόντων μας στην Βόρεια Ελλάδα, αλλά και την τουριστική προβολή της περιοχής μας, και εγώ μιλώ για το Δήμο Τρίπολης, οι άλλοι φαντάζομαι για τις περιοχές τους, σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Το 2021 λοιπόν, που εκ των πραγμάτων η Τρίπολη θα είναι στο επίκεντρο, θα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε για να μας γνωρίσουν, να μας μάθουν, να δούνε την ιστορία μας, τον πολιτισμό μας, αλλά και τη σύγχρονη πόλη, έτσι, και να μπορέσουμε να αυξήσουμε την επισκεψιμότητα στην περιοχή.